Η Σφαγιωτάκη. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Εσείς είστε φοιτήτρια μέσω μαζικής ενημέρωσης επίσης. Ναι. Σε ποιο έτος? Στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Για πέστε μου, μίλησε πάρα πολύ ωραία η φίλη μας η Παναγιώτα πριν από λίγο και είπε, έβαλε βασικά ερωτήματα. Εμείς η γενιά αυτή των ανθρώπων, γιατί εγώ έχω ένα παιδί 10 χρονών, περίπου τα ίδια σκέφτεται. Αυτά που άκουσα σκέφτεται. Πού πάω, τι κάνω, πού θα βγω, σε ποια Ελλάδα θα υπάρξω. Εσείς θα βγείτε γρήγορα, ο Κωνσταντίνος θα βγει μετά από 3 χρόνια ίσως. Ίδια κατάσταση, ίδια μοίρα έχουμε. Ναι, πάμε. Ο προβληματισμός μου εμένα είναι παραπλήσιος, διότι δεδομένου ότι υπάρχει τόση ανεργία, εγώ έχω στο μυαλό μου ότι σε 2 έτη που θα τελειώσω, θα βγω στην αγορά εργασίας με το σκεπτικό προκειμένου να βρω έστω μία δουλειά που να είναι σχετική με αυτό που σπουδάζω και να μην κάνω κάτι άλλο, μπορεί τα πρώτα χρόνια να δουλεύω και άμεστα. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε 40 χρόνια ενδεχομένως θα πάρουμε σύνταξη, αν δεν βρούμε και κατευθείαν δουλειά, οπότε σε ποια ηλικία θα πάρουμε σύνταξη? Θα χρειαστεί να πεθάνουμε και μετά να μας έρθει, ναι, η σύνταξη. Για να ακούσουμε και τον Αρίστη τον Καρύπη, που επίσης είναι φοιτητής πολιτικών επιστημών. Εγώ δεν είμαι τόσο προβληματισμένος. Σου αρέσει, την παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι τόσο προβληματισμένος. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Ότι? Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν υπάρχει λόγος να προβληματιζόμαστε για το αν θα πάρει η κοπέλα σύνταξη. Είναι βέβαιο ότι δεν θα πάρει. Είναι βέβαιο ότι δεν θα καταφέρει να, και να την πάρει, να τη χαρεί. Να τη χρησιμοποιήσει σε τι στα 70 της. Είμαι βέβαιος πως τα περισσότερα παιδιά αυτό που σκέφτονται είναι να φύγουν από τη χώρα. Δεν έχουν εξέλιξη εδώ. Εγώ δουλεύω στο choicetv.gr, μια διαδικτυακή τηλεόραση που έχουμε στήσει μια ομάδα νέων δημοσιογράφων. Και μέσα από θέματα που κάνουμε και βίντεο βλέπουμε πως τα νέα παιδιά δεν έχουν όνειρα. Και αναρωτιέμαι τι είναι σημαντικότερο από το να έχουν όνειρα τα νέα παιδιά. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι σημαντικότερο. Αυτό που μου λες είναι το πιο μελαγχολικό που άκουσα σήμερα. Δεν έχουν όνειρα. Ότι τους λες τι θέλουν να κάνουν. Εσείς δεν έχετε όνειρα. Για μένα είναι το πιο μελαγχολικό, το πιο δυσάρεστο, το πιο πικρό. Δεν θα με ενδιαφέρει να μου πείτε αυτό που είπε λίγο πριν, θα το παλέψουμε, θα το δούμε. Αλλά αυτό το να μην έχει όνειρα ένα παιδί 18-19 χρονών, για μένα είναι φοβερό. Ούτε 16, ούτε 17, ούτε 20. Και όσο μεγαλώνουν είναι ακόμα πιο λυπηρό το ότι κάνουν ορισμένες προσπάθειες, πέφτουν στο κενό και έχουμε διάφορες καταλήξεις όλων των παιδιών που προσπαθούν και δεν τα καταφέρνουν. Κύριε Καρδεβέλα, τι λέτε για μια τοποθέτηση, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση. Να κάνω μια σχόλια. Θέλω να κάνω. Ένα λεπτό. Εσείς, τι λέτε στους ανθρώπους που λένε αυτό το πολύ πικρό? Είμαστε μια γενιά που δεν έχει όνειρα. Εντάξει, κύριε Καρδεβέλα, είναι ένα ζήτημα το οποίο σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ιδιαίτερα βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την τεράστια οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας, αλλά κυρίως λόγω των ευθυνών που εμείς οι πολιτικοί, εγώ βέβαια σαν νεότερος δεν είμαι της απόψεως ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Ναι, 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 ούτε εγώ. Και οφείλουμε, ούτε εγώ. Και οφείλουμε, και οφείλουμε, ούτε εγώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Και οφείλουμε, εμείς οι νέοι πολιτικοί να αναδείξουμε και με τη συμπεριφορά μας, αλλά και με το λόγο μας, μια νέα προοπτική. Θέλω λοιπόν να στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα και να πω ότι εάν θέλουμε να είμαστε πιο πρακτικοί και να επενδύσουμε ως χώρα στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, διότι κακά τα ψέματα, η Ελλάδα τι είναι? Είναι ναυτιλία, είναι τουρισμός, όπου περίπου υπάρχουν περιοχές που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του ΑΕΠ. Πρέπει λοιπόν σαν χώρα τούτη την δύσκολη ώρα να επενδύσουμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Θα μιλήσω ειλικρινά, σας εκτιμώ πάρα πολύ και αυτό σας κάλεσα. Πλήττω που σας ακούω. Ακριβώς. Όλοι πλήττουμε. Ένα λεπτό. Παρακαλώ πολύ. Γιατί πλήττω? Και αυτό είναι το λάθος το δικό σας των πολιτικών. Αρχίζετε και πάλι περιγράφετε μια κατάσταση και τις φωτογραφίζετε και γενικότητες και πρέπει η χώρα μας και ιστορίες. Εδώ πέρα άλλο σου λέει, δεν έχω όνειρα κύριε. Τι θα κάνεις για μένα, ναι. Το να περιγράψουμε την κατάσταση που την έχουμε βιώσει όλοι, πώς φτάσαμε εκεί πέρα. Εντάξει, και μου φταίτε κι εσείς, φταίω κι εγώ, φταίει ο Καπερνάρος και φταίμε αυτή όλη η γενιά εδώ πέρα. Φταίμε λίγο πολύ. Για αυτούς μιλάω. Έτσι. Έως πάρα πολύ. Έως πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, πλήττω γιατί πλήττω? Διότι ακούω πάλι αυτά που έχω ακούσει εκατομμύρια φορές. Να τα λέμε οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι και οι γιατροί ότι ναι, αυτό και η χώρα μας και χρειαζόμαστε. Τι κάνετε για αυτούς? Αυτό πέστε μου. Μπορείτε να πείτε κάτι να κάνουμε? Να μας όχι πει, το γενικό. Κοιτάξτε, να μας πει, κύριε Καρδαβέλα, δεν είναι. Να σας πω κάτι.
είπε, αντιμετωπίζει και βλέπει το πρόβλημα. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Είναι προσωπικό το θέμα, γιατί ναι, 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 αυτό που θέλω να τονίσω. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα τον κύριο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι με τα πολιτευτικά είχε στηθεί ένα μοντέλο ρουσφετολογικό, γραφειοκρατικό, που η μόνη διέξοδο που έβλεπαν η κοινωνία και τα παιδιά ήταν το δημόσιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κακά τα ψέματα. Στα πολιτικά μας γραφεία μας ζητούσαν μόνιμη δουλειά στο δημόσιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το δέχεστε ακόμα. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Κοιτάξτε, εμείς διαχωρίσαμε τη θέση μας. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Μην το βάλουμε εσείς και οι άλλοι. Γι' αυτό σας λέω, επειδή οι λύσεις πρέπει να είναι πρακτικές. Ναι. Γι' αυτό μίλησα και για δύο τομείς όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Έτσι, δεν μπορούν βεβαίως όλα τα παιδιά να βρουν δουλειά στην ναυτιλία ή στον τουρισμό. Έτσι, κακά τα ψέματα αυτά. Αλλά κυρίως πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, σαφώς. Αξιοκρατίας, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει, εξαρτάται από εμάς, τους πολιτικούς. Θα μιλήσουμε το καλό παράδειγμα. Θέλω να ακούσω την κυρία Μωραϊκή. Ποια είναι, εσείς. Είστε τη φοιτήτρια και εσείς. Πολιτών επιστημών. Νομίζω ότι τα παιδιά είπαν κάθε σκέψη που έχω κι εγώ και κάθε άλλο παιδί στην ηλικία μου. Αυτή τη στιγμή είμαι 19 χρονών. Σπουδάζω ένα χρόνο και παράλληλα έχω περάσει από διάφορα δημοσιογραφικά site και εφημερίδες, από τις οποίες δεν έχω πάρει φράγκο. Η αλήθεια είναι. Και έχω δουλέψει αρκετά. Σε όποιον άνθρωπο που με ρωτάει τι σπουδάζεις και του λέω δημοσιογραφία, μου κάνει «Είσαι σίγουρη, δεν πρόκειται να βρεις δουλειά» και του λέω «Ναι, αλλά σε ποιο επάγγελμα θα βρω δουλειά». Σε ποιο επάγγελμα σήμερα στην Ελλάδα θα μπορέσω να βρω δουλειά. Τι μπορώ να σπουδάσω και θα βρω δουλειά. Ακούω τους γονείς μου που μικροί να μου λένε θα δουλέψεις, θα κολλήσεις ένσημα, θα βγάλεις σύνταξη. Ναι, ωραία, να τα κάνω όλα αυτά. Αλλά στα 90 μου που θα πάρω σύνταξη, γιατί με προοπτική ότι ακόμα δεν έχω βρει άνθρωπο που να μου δώσει ούτε ένσημα ούτε μισθό και ούτε θα βρω, φαντάζομαι, στα επόμενα χρόνια της ζωής μου. Δεν νομίζω να την πάρω λίγα συντόμως. Ή ενώ θα είμαι ζωντανή. Όνειρα έχετε. Ναι. Τι, να γίνετε μια καλή μαμά. Αλλά όνειρα έχει και ένα παιδί 10 χρονών. Ή μια καλή δημοσιογράφος. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνω μια καλή δημοσιογράφος, η οποία ναι μεν θα έχει ένα μισθό που πίσω να τη στηρίζει, ναι, αλλά δεν θα μετανιώνω το γεγονός ότι θα πεθάνω στην Ψάθο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Κύριε Μπέκο. Γεια σας. Βασικά το πρόβλημα που συζητιέται στα πηγαδάκια, ας πούμε, των ανθρώπων αυτή την περίοδο είναι τι κάνουμε τώρα εμείς. Δηλαδή φεύγουμε, εγκαταλείπουμε το καράβι που βουλιάζει ή μένουμε ναι, εδώ. Ναι, οι άνθρωποι εννοείται. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε να μην φορτωθούμε εμείς τα βάρη αυτού του μοντέλου. Εγώ, ξέρετε, ακούω το μοντέλο της μεταπολίτευσης να καταραίει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ναι. Ή να το εγκαταλείψουμε ή να φύγουμε. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να φύγουμε. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να καθαρίσει Κόπρος του Αυγία. Πώς θα καθαρίσει, με ποιο τρόπο. Με την πολιτική θα καθαρίσει, προφανώς. Όμως, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, εγώ τα καταλαβαίνω τα παιδιά απολύτως. Τα ίδια πράγματα σκεφτόμαστε όλοι. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου αναγκάζεσαι με το που ξεκινήσεις, με το που ξεκινήσεις να κάνεις μια δουλειά, ξεκινάει μια διαδικασία φοβερών εκπορνεύσεων. Εκπορνεύσεων, κύριε Χαρδαβέλα. Εκμαυλισμού, απόλυτο. Εκμαυλισμού συνειδήσεων. Είτε συνωστίες έξω από κομματικά γραφεία, είτε θα πάρεις ένα τηλέφωνο κάποιου γνωστού και όλα αυτά. Λοιπόν, απέτυχε η προηγούμενη γενιά η δικιά σας, ικτρά, τελείως. Βεβαίως δεν πρέπει να είμαστε αλαζόνες και να πούμε ότι οι προηγούμενες γενιές τα κάνανε όλα γενικώς λάθος. Αντιθέτως, πρέπει να εντοπίσουμε τα σωστά και να τα διατηρήσουμε. Αλλά ανώριμο κράτος με φεουδαρχικές δομές, κοντζαμπάσιδες, κομματικά τσοπανόσκυλα, αυτά είναι γνωστά. Απορώ δηλαδή που τα συζητάμε συνεχώς. Πολύ καλώς. Και βεβαίως ήρθε η ώρα του σπαραγμού με τα μέτρα αυτά που αναγκάστηκε να πάρει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κυβέρνηση της χώρας. Τα οποία εγώ έχω να πω ότι τα βλέπω ως πολιτική απόφαση, δεν τα βλέπω ως αναγκαιότητα. Δεν οπότε, τα κατάλαβα, ας πούμε, ως αναγκαιότητα. Παρακαλώ, για πες μου, φίλε Γρηγόρη, ναι, τελικά εσύ λες να μείνετε εδώ, ναι, όχι η άποψη που ακούστηκε. Σκεφτόμαστε ίσως να πρέπει να φύγουμε. Εσύ λες να μείνουμε εδώ και να παλέψουμε εμείς, η δική σας γενιά, να φτιάξει αυτή τη χώρα που εμείς λίγο πολύ την κάψαμε. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Αλλά με άλλους όρους. Μάλιστα. Δηλαδή, αν και εμείς θεωρήσουμε σωστό να μπούμε σε αυτή τη λογική, να σε πάρω τηλέφωνο, να μην πάρεις τηλέφωνο,
θα πάω στο γραφείο του τάδε βουλευτή κτλ. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Αντιθέτως, θα επιτείνουμε αυτή τη συψεμική κατάσταση που υπάρχει και τώρα σε αυτό το κράτος. Το οποίο δεν ορίμασε ποτέ, διότι είχε πάντα πολίτες πελάτες. Κύριε Σεντόμα, θέλω να πω εσείς. Ο κ. Σεντόμας είναι κάπου ανάμεσα, είναι ένας νέος και αυτός άνθρωπος, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Αθήνας. Θέλω να τον ακούσω. Σε όλα αυτά. Πραγματικά αυτό που ακούσαμε τα παιδιά είναι η πραγματικότητα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη ζούμε καθημερινά, την ακούμε καθημερινά. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω στα παιδιά, δεν μπορώ να δώσω απάντηση για το θα κάνουν αύριο. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.